Ακούνται τέτοιες κινήσεις σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει ένας συντονισμός και αυτά θα κορυφωθούν με μια συνάντηση που θα γίνει νομίζω 16-17 Οκτωβρίου στην Αθήνα, πανελλαδική πλέον, που θα υπάρχουν αντιπροσωπείες και από όλες τις κινήσεις από όλη την Ελλάδα, η φυσική παρουσία, να δούμε πώς τα πάντα πράγματα, ή με τηλεδιάσκεψη ή με παρουσίαση ενός κειμένου. Τον Οκτώβριο, λοιπόν, τον Οκτώβριο, πανελλαδικό. Συνάντηση για την ενέργεια, γιατί είναι μια φωνή που δεν βρίσκει έκφραση συστημικά. Δηλαδή, ούτε τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν αυτή την άποψη. Τα κόμματα κάποιες στιγμές τοποθετούνται γενικώς για ακραίες περιπτώσεις, αλλά αποφεύγουν να τοποθετηθούν. Είναι όλο αυτό το κίνημα που είναι από ανθρώπους που για τον τόπο τους ενδιαφέρονται, σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, που γιγαντώνεται, και αυτό είναι που ζητά να βρει έκφραση. Εάν δεν εισακουστεί από το πολιτικό σύστημα, θα είναι πολύ κρίμα, διότι όλη αυτή η φωνή δεν θα βρίσκει μια επίσημη έκφραση. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει αργά ή γρήγορα. Ελπίζουμε να μην είναι αργά. Ναι. Δηλαδή τώρα τι να μας πούνε, τι να πούνε οι άνθρωποι από τη Σύτανο, από τη Σιτία, που σε μία νύχτα είδαν τα φωτοβολταϊκά να περικυκλώνουν και να είναι και μέσα στο χωριό. Τα βλέπουμε, λοιπόν, τις εξελίξεις να τρέχουν. Θα πρέπει, πιστεύετε, να οργανωθούμε και να αντιδράσουμε δυναμικά, ναι, αλλά και, ναι, συλλογικά, θα λέγαμε. Ναι, είχαμε εμείς βοήθεια και έτσι γεννήθηκε και η ιδέα, και από ανθρώπους από τη Σιτία, από τον Άγιο Νικόλα, όταν κάναμε τις κινητοποιήσεις εδώ για την Επισκοπή. Και πάντα συζητάγαμε μεταξύ μας, καλά, είμαστε πολύ σκόρπιοι, είναι τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, που ενδιαφέρονται, αλλά δεν βρίσκουν έκφραση, κάπως μια κοινή έκφραση, να μιλήσουν, να κάνουν κάποιες κοινές δράσεις κλπ. Από αυτή τη σκέψη, με προσωπικές επαφές στην αρχή, γίνανε αυτές οι τρεις συναντήσεις στην Παχιά Άμμο, όπου συζητήθηκαν κάποια πράγματα, πώς θα οργανωθούμε, πώς θα το συντονίσουμε. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ιδρύσουμε ένα συντονιστικό αγώνα όλου του Λασιθίου. Στις συζητήσεις συνολικά συμμετείχαν περίπου 60-70 άτομα. Στην τελευταία συνάντηση ήταν περίπου 25, αν δεν κάνω λάθος, 30 άτομα. Υπάρχουν δύο συλλογικότητες από την Ιερά Πέτρα, μία από τη Σιτία, αλλά και πολλά άτομα τα οποία δεν δραστηριοποιούνται σε κάποια συλλογικότητα, και ο Ρηβατικός Σύλλογος του Λασιθίου, που εδρεύει στο Οροπέδιο, συμμετείχε με τηλεφωνικά, και είπαμε τώρα το επόμενο βήμα, και δημιουργήθηκε αυτό το συντονιστικό, το οποίο βέβαια είναι ανοιχτό, κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα. Έχουμε προβλέψει ότι όποιος φορέας προσέλθει θα εκπροσωπείται αυτόματα και στο συντονιστικό. Κάναμε μια προσωρινή επιτροπή 4 ατόμων για να ετοιμάσουμε ένα κείμενο, τελείως προσωρινή όμως. Και από εκεί και πέρα, όποιος φορέας έρχεται θα εκπροσωπείται, και εκτός αυτού και οι πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν κάπου, θα υπάρξει πρόβλεψη και αυτοί να εκπροσωπούνται ώστε να εκφράζονται. Θα υπάρχει νομική σύσταση του συντονιστικού αυτό ή θα είναι κινήσεις... Όχι, θα είναι ανεπίσημος φορέας, δεν θα είναι σε κάποια μορφή συλλόγου σωματείου. Αυτό μπορούμε να το δούμε αργότερα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι, και που φαντάζομαι ότι θα είναι το επόμενο βήμα, είναι τοπικά, στο Δήμο Ιεράπτρα, στο Δήμο Σιτία, στο Οροπέδιο, αν και εκεί ο Δήμαρχος έχει ξεκάθαρη στάση, στον Άγιο Νικόλαο, να καλέσουμε τους φορείς που να συμμετέχουν, να καλέσουμε τα τοπικά συμβούλια να εκφράσουν την άποψή τους, όπως το έχουν κάνει αρκετά εδώ στο Δήμο Ιεράπετρας, τους πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν είναι δυνατόν να μένουν έξω οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Δηλαδή αφορά τον τόπο τους. Δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς το περιβάλλον που μας περιβάλλει, όλο αυτό, χωρίς τα βουνά μας. Αν αρχίσουν εξορίξεις, τι θα λέμε μετά, τι θα περιμένουμε από πολιτισμό, τι θα δείξουμε. Αν γεμίσουν τα βουνά μπετόν και ανεμογεννήτριες, ποιους επισκέπτες θα περιμένουμε, ποιο πολιτισμό θα προβάλλουμε.
Άρα καλείτε και τους φορείς και τους συλλόγους να πάρουν θέση και αυτό θα το ζητήσετε πια σε πανλασιθιώτικο επίπεδο. Σε πανλασιθιώτικο επίπεδο, σε τοπικές αναδήμο μάλλον συναντήσεις θα γίνει, ώστε να έρθουν, να ενημερωθούν. Και να ενημερωθούν πάνω απ' όλα για τις θέσεις σας, αυτά που πιστεύετε και αυτά που θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν για να προλάβουμε καταστάσεις. Μα όλους τους ενδιαφέρει να υπάρχει υγιής παραγωγική βάση στον τόπο, να υπάρχει ένας τουρισμός ο οποίος να μην εξαρτάται από τις διαθέσεις των τουριστικών γραφείων, αλλά να είναι συνδεδεμένος με τον αρχαιολογικό, με το φυσικό περιβάλλον, με το αγροτικό τοπίο. Αυτοί είναι οι επισκέπτες που αφήνουν χρήματα στις τοπικές κοινωνίες, αυτοί είναι οι επισκέπτες που είναι και πιστοί. Ο άλλος μπαίνει στο ξενοδοχείο, φεύγει και δεν ξέρει τώρα. Στην Κύπρο ήτανε, στην Ισπανία ήτανε, στην Κρήτη ήτανε. Αν και προσπαθούν βέβαια και οι ξενοδόχοι να το διασυνδέσουν με κάποιο τρόπο. Παραγωγική βάση λοιπόν, φυσικό περιβάλλον, ο πολιτισμός μας, αυτός είναι ο πλούτος μας. Κύριε Τωμαδάκη, μας ρωτούν φίλοι ακροατές για την κατάσταση εκεί στην Επισκοπή με τις ανεμογεννήτριες. Τις βλέπουμε καθημερινά, έχουν στηθεί τέσσερις. Γνωρίζετε κάτι, θα λειτουργήσουν, δεν θα λειτουργήσουν, υπήρχε μια δικαστική διαμάχη, αν έχουμε κάποια αποτελέσματα, κοιτάξτε, κάτι νεότερο έχουμε να μεταφέρουμε γι' αυτό. Κανονικά πρέπει τώρα να κάνουν κάποιες μετρήσεις και να τις υποβάλουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να πάρουν την άδεια λειτουργίας. Εμείς βέβαια στο Συμβούλιο της Επικρατείας στρεφόμαστε και κατά της άδειας λειτουργίας που τυχόν εκδοθεί. Mm-hmm. Έχουμε κοινοποιήσει και την αίτηση ακύρωσης που κάνουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ετοιμάζεται κάποια επερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάποια παρέμβαση αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα οι υπηρεσίες τι θα κάνουν. Από εκεί και πέρα θα τα δούμε. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πότε θα έρθει το θέμα προς συζήτηση? Συνήθως αυτά εκδικάζονται πολύ γρήγορα. Δηλαδή και το δεν αντίστοιχο, έχετε κάποια ενημέρωση? Όχι ακόμα, αλλά κυρίως συνήθως σε 6 μήνες έχουν εκδικαστεί, όπως έγινε και με τη Σιτία που βγήκε πρόσφατα η προδικαστική απόφαση. Συνήθως εκδικάζονται πολύ γρήγορα. Εμείς μαζεύουμε τα στοιχεία για να τα υποβάλουμε σε ένα υπόμνημα συμπληρωματικό με όλα τα στοιχεία, τις φωτογραφίες που να στηρίζουν την κίνησή μας. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αυτοί που κινήθηκαν εδώ στα χωριά και από τη Δημοτική Αρχή υπέρ των επενδύσεων, να εύχονται, και το λέω τώρα γιατί θα το δούμε μπροστά μας, να εύχονται να έχουμε επιτυχία. Διότι αν δεν γίνει αυτό, θα γεμίσει ο Δήμος Ιεράπετρας. Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες, είναι και τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα. Στην Παχιά Άμμο, στο Θόλος, ανεμογεννήτριες, μετά ανεμογεννήτριες στη Βαϊνιά, στην Ανατολή. Αυτό που θα δούμε τα επόμενα 5 χρόνια δεν θα το έχουν ξαναζήσει. Να εύχονται λοιπόν ακόμα και αυτοί, γιατί ακούστηκε κάποιους, μιλήσαμε με κάποιους εδώ στο χωριό, καλά, στην Επισκοπή τα θέλετε. Και αν έρθουν να βάλουν σε όλες τις κορυφές της συρριπτής, εκεί θα αντιδράσουμε. Αν δεν είναι έτσι, αυτό είναι τσάπα μαγιά. Δεν είναι έτσι. Διότι αν περάσει εδώ, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, να ξέρουν μετά ότι ούτε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο, κοντά, οπτική επαφή, οπτική όχληση, ούτε περιοχές Natura, δεν μπορεί να σταματήσει τίποτε. Να εύχονται λοιπόν να πετύχουμε να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος, η σημασία του αρχαιολογικού χώρου του Ισθμού, γιατί τότε λόγω της οπτικής όχλησης καμία από αυτές τις επενδύσεις, θα υπάρχουν επιχειρήματα για όλες αυτές τις επενδύσεις για να σταματήσουμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε. Ένα αναμονή των αποφάσεων. Τώρα κάποια επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση? Όχι, τώρα μιλάμε για να δημιουργήσουμε, για να κάνουμε κάποιες τοπικές επαφές. Το τηλέφωνο μας είναι διαθέσιμο για τους συλλόγους, αλλά θα κάνουμε επίσημα και έκκληση στους πολιτικούς συλλόγους, στους φορείς, στους διάφορους, ώστε να έρθουν σε κατατόπους συναντήσεις, να συνοηθούμε και να συμμετέχουν σε αυτό το συντονιστικό. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Θα είμαστε σε επαφή, παρακολουθούμε και τις ενέργειές σας.
Και όπως λέτε και εσείς, πρέπει να τρέξουμε τώρα να προλάβουμε τα δύσκολα που μας έρχονται, όπως λέτε, μπροστά μας. Τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Ωραία. Γιατί οι άνθρωποι στη Σιτία το μετανιώσανε, παλεύουν για τη συνέχεια, αλλά το μετανιώσανε εκτρά που δεν αντιδράσανε νωρίτερα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε και εδώ παρακολουθούμε τις νεότερες εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, κύριε Ταμαντάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν για την ίδρυση συντονιστικού.